İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astor insansız hava aracı, Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesiyle silahlandırılarak İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Bu gelişmeyi İtalyanlar Cirit füzesini kendi İHA'ları için aldılar başlığıyla duyuran Pentapostagma'nın haberinin içeriğine bakalım. Το μη επανδρομένο αέριο όχημα Astore, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ιταλική αμυντική εταιρεία Leonardo, θα οπλιστεί με τον πύραυλο Sirit που ανέπτυξε η τουρκική αμυντική εταιρεία Roketsan. Στόχος είναι το drone να ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας. Οι Ιταλοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενσωματώσουν τον τουρκικό laser κατευθυνόμενο πύραυλο Sirit στο νέο τους μη επανδρομένο αερόχημα. Το όπλο ενσωματώθηκε με τον εκτοξευτή του στο Astore της Ιταλικής Leonardo για δοκιμές. Ο συνδυασμός του τουρκικού όπλου μαζί με το ιταλικό drone αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στο οπλοστάσιο της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας. Με αυτά τα οπλισμένα αεροχήματα, οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό στις δυνατότητές τους μέχρι να παραδοθούν τα πρώτα κορυφαία μαχητικά drones τύπου MQ-9 Block 5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, η ίδια τουρκική αμυντική σελίδα είχε μεταδώσει στο παρελθόν την είδηση πως η Ιταλική πολεμική αεροπορία σκέφτονταν σοβαρά την απόκτηση τουρκικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων τύπου Bayraktar TB2. Σύμφωνα με τους Τούρκους αρθρογράφους, το τουρκικό drone είναι πολύ ισχυρότερο από το ιταλικό Astore, ωστόσο φαίνεται πως οι Ιταλοί δεν πίστηκαν. Παράλληλα, το μέσο αναφέρει πως το ιταλικό Astore ήδη έχει πραγματοποιήσει κάποιες δοκιμές εκτόξευσης του τουρκικού πυράβλου Sirit στο Μπαγκλαντές. Η πολεμική αεροπορία του Μπαγκλαντές επιχειρεί και αυτή τέτοια ιταλικά μη επανδρομένα αεροχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις πως τα drones του οπλοστασίου της είναι οπλισμένα με τους τουρκικούς πυράβλους Sirit. Όσον αφορά τον ίδιο τον τουρκικό πυραυλό Sirit, να σας ενημερώσουμε πως πρόκειται για ένα όπλο laser πλοήγησης που αναπτύχθηκε και παράγεται από την τουρκική εταιρεία Roketsan. Οι Τούρκοι το προωθούν ως μια οικονομική λύση ψηλής ακριβίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά ελαφρά θωρακισμένων και μη θωρακισμένων σταθερών ή κινούμενων στόχων από επιθετικά ελικόπτερα. Οι Τούρκοι ανέπτυξαν τον πύραυλο για να καλύψουν το κενό μεταξύ των μη κατευθυνόμενων ρουκετών 2,75 ιτσών και των κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυράβλων. Σήμερα χρησιμοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα T-129 ATAK, τα επιθετικά ελικόπτερα AH-1W, Super Cobra κλπ. Το μέγιστο βεληνικής του πυράβλου φτάνει τα 8 χιλιόμετρα, ενώ η διάμετρος του σε χιλιοστά είναι 70.